Κύριε Σταυράκο, η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης για τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΣ. Πείτε μας τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κυρία Μακεδονοπούλου. Εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς, τους τηλεθεατές, τους συνεργάτες σας και σε εσάς για την ονομαστική σας εορτή ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να ξεκαθαρίσω πριν ξεκινήσει η κουβέντα μας, ότι μιλώ σαν πρόεδρος της κοινότητας Παρορίου. Μάλιστα. Δεν εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό μου. Βέβαια, επειδή εγώ είχα κάνει την επικοινωνία με την αποκεντρωμένη διοίκηση και εγώ είχα αναλάβει και το ρόλο να επικοινωνήσω και το αποτέλεσμα της προσφυγής στους υπόλοιπους πρόεδρους με τους οποίους προσφύγαμε όλοι μαζί. Λοιπόν, στις 24 του Δεκέμβρη η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης που είχε ληφθεί στις αρχές Νοέμβρη. Με αυτή την απόφαση του Νοεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης είχε εγκρίνει τη νέα τιμολογιακή πολιτική όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, η οποία είχε ληφθεί τον Ιούνιο του 2020. Τότε εμείς είχαμε 40 πρόεδροι, είχαμε προσφύγει εναντίον της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, γιατί με αυτή την απόφαση έγινε εκτελεστή η απόφαση της ΔΕΙΑΣ. Έτσι δεν είχε νόημα να προσφύγουμε κατά της απόφασης της ΔΕΙΑΣ, γιατί ήταν τον Ιούνιο, γιατί ήταν τότε μία εκτελεστή απόφαση. Μόλις κατέστη εκτελεστή, εγκρινόμενη από την Οικονομική Επιτροπή, τότε και εμείς προσφύγαμε κατά αυτής της απόφασης οικονομικής και ακυρώθηκε. Θέλω να σας πω το εξής, ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε την προσφυγή μας. Δηλαδή, δεν μπήκε καν στον κόπο, γιατί έκρινε απευθείας παράνομη την απόφαση, την ομιμότητα της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και αυτό αναφέρει και στην απάντηση που μας έστειλε, ότι δεν χρειαζόταν καν να εξεταστεί η προσφυγή μας. Εμείς βέβαια, για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των συγχωριανών μας, επειδή η απόφαση της ΔΕΙΑΣ για την αύξηση του νερού τη θεωρούσαμε άδικη, αντιλαϊκή και αντικοινωνική και μάλιστα ελήφθη εν μέσω της πανδημίας τον Ιούνιο του 2020. Είχαμε περάσει το πρώτο κύμα της πανδημίας με κλειστές επιχειρήσεις, με τον τουρισμό να δείχνει ότι ότι πνέει τα λίστια, τα θυμάστε τι περάσαμε, με πάρα πολύ κόσμο άνεργο, αυτοί προέβησαν σε αυτή την απόφαση. Για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση τότε του Ιουνίου της ΔΕΙΑΣ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική, με τις υπέρογκες και απαράδεκτες αυξήσεις που επέβαλε ειδικά στους καταναλωτές των χωριών, μικρότερες στη Σπάρτη αλλά στα χωριά ήταν υπέρογκες, είχαν προηγηθεί 5 μελέτες, είχε κάνει 3 μελέτες ο Διευθυντής ΔΕΙΑΣ ο κύριος Στρακάκης, άλλες 2 μελέτες ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ είχε αναθέσει ο κύριος Πατσιλίβας. Δηλαδή είχαμε διαπιστώσει και εμείς ότι υπήρχε μία αντιφατική πολιτική και μέσα στην ίδια τη ΔΕΙΑΣ. Έτσι, είχαν γίνει 6 συσκέψεις μεταξύ των φορέων, μεταξύ των προέδρων, ίσως και παραπάνω. 4 είχαμε συγκαλέσει εμείς οι πρόεδροι. Είχαμε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2019 και φτάσαμε τελικά μετά από 14 μήνες να απορριφθεί αυτή η άδικη απόφαση. Αυτή η απόφαση χαρακτηριζόταν από έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης και ειδικά είχε προξενήσει τη θλίψη μας και την αλγινή και είχε δημιουργήσει αλγινή εντύπωση και την αντίδρασή σας από ό,τι θυμόμαστε. Η θετική ψήφος κυρίως του Προέδρου των Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ με την οποία είχε και αυτός δώσει θετική ψήφο σε αυτή την απόφαση, στην επιβολή αυτών των υπέρογκων αυξήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν,
απορρίφθηκε διότι ήταν στοχευμένο από αυτούς που δεν πήγαν. Ο κύριος Πατσιλίβας δεν ήθελε τη δημόσια συζήτηση του θέματος, πήγε σε διαπεριφορά συνεδρίαση και στοχευμένα απουσίασαν 5 από το 11μελές συμβούλιο και αυτός ήταν και ο λόγος της απόρριψης. Mm-hmm. Δεν ήταν τίποτα τυχαίο, ήταν στοχευμένο και γι' αυτό πέτυχε. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω τα εξής, ότι εμείς στην αρχή πιστέψαμε τον κύριο Πατσιλίβα. Όμως πλέον είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντί του και θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν η απόφαση της ΔΕΙΑΣ. Μας αναφέρατε και το χρονικό του θέματος εν ολίγες. Τι μέλη γενέστε μετά από την απόφαση της αποκεντρωμένης, κύριε Σταυράκο? Τι σημαίνει αυτό? Εμείς, κυρία Μακεδονοπούλου, καλά, προς το παρόν ισχύει η παλιά τιμολογιακή πολιτική. Εμείς είχαμε καταθέσει σαν πρόεδροι προτάσεις προς τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Έτσι, σε αυτές τις προτάσεις είχαμε διαπιστώσει με την ενασχόλησή μας, γιατί ανταποκριθήκαμε στα καλέσματα του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Πατσιλίβα, όλοι οι πρόεδροι βάλαμε πλάτη και να ζητάμε από τους συμπολίτες μας να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους για να μην καταρρεύσει η επιχείρηση. Αλλά δυστυχώς κάναμε και κάποιες παρατηρήσεις αφού εμπλακήκαμε με το θέμα. Μεγάλο πρόβλημα στην δημοτική επιχείρηση ίδρυψης και αποχέτευσης του Δήμου Σπάρτης είναι η απουσία εις πρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού. Το είχαμε τονίσει εξ αρχής. Θέλω να κάνω την εξής διευκρίνηση, ότι αυτά που θα πω, που είχαμε πει τότε, δεν μπορεί να ισχύσουν τώρα, εν μέσω πανδημίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι σε μια δύσκολη κατάσταση, είμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή και πρέπει ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα και αν γίνουν, πρέπει να γίνουν αφού τελειώσουμε με τον κορονοϊό, με την πανδημία. Μάλιστα. Λοιπόν, έπρεπε να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, εισπρακτικός μηχανισμός. Εδώ πέρα φαινόταν ότι όποιος ήθελε πλήρωνε, όποιος δεν ήθελε δεν πλήρωνε, έκανε ό,τι ήθελε. Έτσι. Υπήρχε μία καραμέλα ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και στο πλαίσιο αυτό, εγώ μάλλον αυτό που καταλάβαμε εμείς, είναι ότι το νερό μάλλον ρουσφετολογικό αγαθό είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το χρησιμοποιούσαν και οι παλιότερες διοικήσεις και μάλλον και οι τωρινοί για να συλλέξουν ψήφους. Κάνανε χατήρια με αποτέλεσμα να έχουν κατηγορηθεί από όλες τις και οι προηγούμενες διοικήσεις και οι τωρινοί. Έχει ακουστεί πολλές φορές στο Συμβούλιο ότι κάνουν ρουσφέτια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τους χαρίζουν χρέη και επίσης και κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ κακή η τακτική που ακολουθήθηκε πέρυσι την Άνοιξη, που έκαναν μείωση 20% στους λογαριασμούς του νερού για να πάει ο κόσμος να πληρώσει. Mm-hmm. Αυτό είναι ανήκουστο, το να κουρεύεις κεφάλαιο. Αυτοί πήγαν τότε να εξασφαλίσουν τη ρευστότητα, όμως εκείνη τη στιγμή αδίκησαν όλους τους συνεπείς καταναλωτές ΔΕΙΑΣ που φρόντιζαν να εξοφλούν στην ώρα τους. Με αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσαν τώρα τον κόσμο ότι ας τους λογαριασμούς απλήρωτους, έτσι, και θα έρθει κάποια στιγμή που θα ξανακουρέψουν το 20% να πάμε τότε να εξοφλήσουμε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος που είχε 2, 3, 4 χρόνια απλήρωτη ΔΕΙΑΣ και του είχε φτάσει ο λογαριασμός στο 1 χιλιάρικο, πώς κατάφερε να βρει 800 ευρώ από το 1000, ας πούμε, να αφαιρέσουμε το 20%, να πέσουμε στα 800, ενώ δεν μπορούσε να βρει κάθε τρίμηνο ένα 40 ή 50 ευρώ που ήταν λογαριασμός του. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό ήταν μια κακή πολιτική που ακολουθήθηκε, αδίκησε τους καλοπληρωτές, ευνόησε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και μακάρι να μην το βρει η επιχείρηση μπροστά της. Έτσι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς είχαμε δώσει τις προτάσεις μας τότε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό με τον εισπρακτικό και ελεγκτικό μηχανισμό, όχι αυτή τη στιγμή, εν μέσω πανδημίας. Είναι πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Εγώ ξέρω ότι στην Αθήνα, στην ΕΙΔΑΠ, μία μέρα άμα δεν πληρώσεις, την άλλη μέρα στο έχουν κόψει και πληρώνεις και τέλη επανασύνδεσης. Αυτά είπαμε έπρεπε να έχουν γίνει και να γίνουν και μετά, όχι αυτή τη στιγμή. Έτσι τώρα πρέπει να υπάρξει κατανόηση και κοινωνική αλληλεγγύη. Λοιπόν, ένα άλλο που είχαμε θέσει εμείς από τότε, από τον Ιούνιο, πριν ψηφιστεί η πρόταση ΔΕΙΑΣ, είναι το θέμα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΣ. Ένα αγκάθι είχαμε πάρει που δεν το ακουμπάνε σχεδόν κανένας. Λοιπόν, στη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΔΕΙΑΣ, σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε πάρει πέρυσι από το λογιστήριο, είναι 30 μόνιμοι υπάλληλοι που έχουν κατά μέσο όρο 34.600 ευρώ μεικτά ετησίως. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, που είναι 16, έχουν μέσο όρο ετήσιων αποδοχών 41.400. Αυτοί οι μισθοί δεν υπάρχουν. Εμείς είχαμε ζητήσει εγγράφως 45 πρόεδροι τότε την εναρμόνιση με το ενιαίο μισθολόγιο. Θα επαναλάβω άλλη μία φορά και ας γίνω κουραστικός ότι αυτά ήταν τότε τον Ιούνιο. Αυτή τη στιγμή μιλάω μόνο σαν πρόεδρος, σαν Περικλής Σταυράκου, σαν πρόεδρος Παρουρίου. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί μου με τους οποίους έχω επικοινωνήσει και θα επικοινωνήσουμε και με τους άλλους αν θέλουν να το ξαναεπικαιροποιήσουν, αλλά είμαστε μία ομάδα προέδρων που θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο την άποψη, να πάρει θέση, να διατυπώσει θέση σχετικά με την εναρμόνιση του μισθοδοσίας της ΔΕΙΑΣ με το ενιαίο μισθολόγιο. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Έτσι, αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι στα προηγούμενα, στα τελευταία συμβούλια που συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2021, όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και πραγματικά και αξίζει και για τους υπαλλήλους της πολεοδομίας, τον προϊστάμενο τον κύριο Βαρζακάκο και την ομάδα του για το τεχνικό πρόγραμμα και για την προϊσταμένη του οικονομικού τμήματος, την κυρία Ξηδιά, της οικονομικής υπηρεσίας και τον προϋπολογισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν σαν διοικητικοί τα μισά χρήματα από όσα παίρνουν οι μισοί από όσα παίρνει ο διοικητικός υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ. Θέλετε να πείτε ότι η μισθοδοσία τους είναι με βάση το ενιαίο μισθολόγιο. Βέβαια. Μάλιστα. Η μισθοδοσία του Δήμου, η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου, ακολουθεί το ενιαίο μισθολόγιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στα μισά χρήματα από ό,τι παίρνει ο αντίστοιχος υπάλληλος της ΔΕΙΑΣ. Εγώ αυτό δεν το χωράει η λογική μου. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η υπεραξία της εργασίας των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΣ σε σχέση, όπως είπα, με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δήμου, σε σχέση με τους οδοκαθαριστές που είναι μέσα στο σκουπίδι και στις αρρώστιες κάθε μέρα, σε σχέση με τους υγειονομικούς υπαλλήλους του νοσοκομείου με τους οποίους είχα την τιμή να είμαι συνάδελφος επί 3,5 χρόνια και έζησα τον αγώνα και την αγωνία τους, αλλά και σε σχέση με όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο για το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά στις πρώτες συναντήσεις που είχαμε κάνει στο κλειστό γυμναστήριο, ότι υπήρχε ένα θέμα για τη χρηματοδότηση της ΔΕΙΑΣ μέσω του προγράμματος Αξία και ο κύριος Δήμαρχος τότε αντιδρούσε. Έτσι ήτανε το 2019. Ο κύριος Δήμαρχος, κατά τη γνώμη μου, ένας πανέξυπνος άνθρωπος και καλός άνθρωπος, όπως και όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων, και δεν είναι τυχαία που ηγούνται των παρατάξεων, αλλά τότε ο κύριος Δήμαρχος ήταν πρωτόλιος στην αυτοδιοίκηση και δεν ήξερε αυτά που ήξεραν οι πιο έμπειροι από αυτόν αυτοδιοικητικοί. Γιατί τώρα ο κύριος Δήμαρχος
πήγε και πήρε, και έχει βγάλει και δελτίο τύπου, ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Ιστορικών, με το οποίο αντιμετωπίζονται τα έξοδα της ΔΕΙΑΣ, και αυτό είναι μια πάγια τακτική του κράτους για να στηρίξει ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Αυτές οι δαπάνες πάνε για τα ανεξόδητα προς τη ΔΕΗ. Ουσιαστικά στηρίζει τη ΔΕΗ μέσω της χρηματοδότησης προς τη ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος τότε είχε πει χαρακτηριστικά ότι δεν ήθελε να πάρουμε αυτά τα χρήματα από το πρόγραμμα Αξία για να μην επιβαρυνθούν οι Έλληνες φορολογούμενοι από τα χρέη των Σπαρτιατών. Και εγώ θέλω να τον ρωτήσω τώρα, με όλη μου την καλή διάθεση, πώς νιώθει που οι Σπαρτιάτες φορολογούμενοι επιβαρύνονται από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΣ περίπου κατά 380.000 ευρώ. Το έλλειμμα, σύμφωνα με την τελευταία σύμφωνα με την μελέτη η οποία και εγκρίθηκε, είναι γύρω στις 430.000. Αν έρθει η μισθοδοσία στο ενιαίο μισθολόγιο, εμείς δεν μιλάμε για κάτι παρακάτω, έτσι, και εξοικονομήσουμε από εκεί τις 380-350.000, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πια πρόβλημα. Έτσι. Μίλησα πριν για δημόσιο, τομέα, ανέφερα όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να έχω μιλήσει, κυρία Μακεδονοπούλου, για τον ιδιωτικό τομέα. Εκεί πια μιλάμε για παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ακούνε αυτές τις μισθοδοσίες οι άνθρωποι. Τώρα, μέσω πανδημίας, το ξέρετε κι εσείς, κατά πάσα πιθανότητα, ένα μεγάλο μέρος των καταστημάτων δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν. Πολλοί κόσμος θα βρεθεί χωρίς δουλειά. Βλέπετε, υπάρχουν προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, τετράμινα, οκτάμινα, εκεί που τα παιδιά έρχονται με τα πτυχία τους να δουλέψουν για 500-600 ευρώ μηνιαίως. Και εδώ μιλάμε για ασύλληπτα ποσά. Εμείς θα το θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο καθένας ας πάρει, η αρχηγή των παρατάξεων και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αργυτάκος και ο κύριος Βαλιώτης και ο κύριος Βουνάσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ας πάρουν θέση σε αυτό το θέμα. Ώστε να το έχει και αυτό και ο κύριος Πατσιλίβας όταν συντάξει την καινούργια του μελέτη να το έχει και υπόψη του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι μια καλή και υγιή χρονιά για όλους μας. Να είστε πάντα καλά.